Όπως είπαμε και χθες, το νομοσχέδιο έχει τον τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Αλήθεια όμως, ποιος είναι ο λόγος που θα πρέπει να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι αφού αυτοί παράγουν τον πλούτο? Άρα λοιπόν κάποιος άλλος είναι αυτός που τον καρπώνεται και έχει τους εργαζόμενους με μισθούς πείνας, στην ανεργία, στην ανέχεια, στη φτώχεια. Και ποιος είναι αυτός? Είναι βέβαια αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα που εσείς στηρίζετε, που οι πολλοί παράγουν και οι λίγοι τσεπώνουν τον πλούτο. Και έχεστε σήμερα μια ασπιρίνες να στηρίξετε, λέτε, να ενισχύσετε τους εργαζόμενους. Ποιος είναι αυτός που δημιουργεί τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες? Σαφώς η ίδια η πολιτική που εσείς υλοποιείτε και υπακούει στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Και ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι οι φτωχοί, οι άστεγοι, οι εξαθλιωμένοι, οι ηλικιωμένοι και όλοι αυτοί βέβαια που είναι σε διάφορες δομές. Ποιο είναι σήμερα το κύριο ζήτημα, το κύριο μέτρο που οφείλει να πάρει η κυβέρνηση? Είναι το μέτρο για τη ζωή του λαού, με εφαρμογή των ενδεδειγμένων υγειονομικών πρωτοκόλων και με εντελεχή έλεγχο για την εφαρμογή τους. Αλήθεια, το Υπουργείο Εργασίας είναι ικανοποιημένο με τον έλεγχο που κάνει στον τομέα ευθύνης του, στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα γυροκομεία, στις άλλες δομές? Πόσα είναι τα κρούσματα, πόσοι είναι οι θάνατοι που οφείλονται, αν θέλετε, στο ότι δεν υπάρχουν τα ενδεδειγμένα υγειονομικά μέτρα? Ποια είναι η ευθύνη και πότε την πήρε το Υπουργείο Εργασίας για το ότι ο ΣΕΠΕ είναι σε αυτή την κατάσταση και δεν ελέγχει την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων? Είναι λοιπόν το κύριο ζήτημα που θα έπρεπε σήμερα να συζητήσει και να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε αυτό το ζήτημα που αφορά το Υπουργείο Εργασίας. Όμως ας έρθουμε στο θέμα της πρόνοιας. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις στα προβλεπόμενα άρθρα για την πρόνοια αποτελούν επιμέρους και αποσπασματικές ρυθμίσεις που είναι όλες ενταγμένες και υπηρετούν τη συνέχιση της πολιτικής των περικοπών και της πιστής εφαρμογής των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Σε ορισμένες διατάξεις, τις οποίες στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής υπάρχουν ρυθμίσεις που σχετίζονται με παροχές σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, παιδιά, σε ευάλωτες ομάδες, θα ψηφίσουμε υπέρ, προκειμένου έστω και αυτές οι ανεπαρκείς παροχές να αξιοποιηθούν από αυτούς τους ανθρώπους. Για όλα αυτά όμως, που είπα και προηγουμένως, το ποιος δημιουργεί τις ευάλωτες ομάδες, τη φτώχεια και την ενεργία, το ΚΚΕ σημειώνει την ανάγκη να κάνουν δική τους υπόθεση οι εργαζόμενοι και ο λαός την διεκδίκηση των αναγκών τους, τις οποίες ο Υπουργός Εργασίας τις θεωρεί, αυτές τις απόψεις που εξέφρασε το ΚΚΕ, απολιθωματικές. Ποιες είναι αλήθεια αυτές οι ανάγκες που τις θεωρεί τέτοιες ο Υπουργός Εργασίας? Τα μέτρα για την προστασία της υγείας, οι χώροι δουλειάς, οι δομές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η στήριξη των εργαζομένων που πλήττονται σε κλάδους με αξιοπρεπές εισόδημα για όλους, η στήριξη των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με επίδομα ανεργίας 600 ευρώ, το εισόδημα το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, οι συντάξεις που θα πρέπει να είναι αξιοπρεπείς, η προστασία των ανασφάλιστων για τις παροχές η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η δηλαδή οικογένεια και τα παιδιά, οι δομές οι οποίες θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες τέτοιες, αυτά όλα είναι απολυσματικές απόψεις? Αλήθεια, ποιες είναι οι σύγχρονες απόψεις? Είναι αυτές που η ίδια η πολιτική σας υλοποιεί, η φτηνή εργατική δύναμη, η μισθή από 200 ευρώ έως τα 650 ευρώ, γιατί τα 751 ευρώ που ζητάει το ΚΚΕ, ο Υπουργός Εργασίας λέει είναι μισθός με χαμηλή αξία,
ενώ τα 650 ευρώ που εκείνος υπερασπίζει και τα λιγότερα, γιατί αυτά κάνει, θεωρεί ότι είναι μεγάλης αξίας. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε μπροστά σε μια πολιτική η οποία λέει μεταρρυθμίσεις, εξυγχρονισμός, που όμως όλα αυτά ωφελούν το ίδιο το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Ας έρθουμε στα άρθρα. Στο πρώτο άρθρο, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠ. Σημαντικά στοιχεία της λειτουργίας των ΚΔΑΠ, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι φορείς, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός, ανατίθεται σε οικία που θα εκδοθεί και δεν καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Είναι στοιχεία για τα οποία εμείς δεν μπορούμε να αξιοδοτήσουμε την κυβέρνηση να τα καθορίσει. Δεύτερο, πουθενά δεν αναφέρεται η είδηση νέου ΚΔΑΠ από τους Δήμους και η στελέχωσή τους ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των παιδιών για δημιουργική απασχόληση και οι ανάγκες των οικογενειών για ασφαλή απασχόληση των παιδιών τους τις ώρες που δεν λειτουργεί το σχολείο. Η θέση μας είναι η ανάπτυξη δημόσιων και δωρεάν κέντρων δημιουργικής απασχόλησης πανελλαδικά, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για όλα τα παιδιά, χωρίς συστηματικά κριτήρια και εισφορές γονέων, με ευθύνη του κράτους και πλήρη χρηματοδότηση για τη στελέχωση και τη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό. Αλλά βέβαια, αυτή η θέση είναι απολυθματική και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η θέση που λέει ιδιωτικά ΚΔΑΠ και όπως έχει να πληρώνει, αυτή είναι η σύγχρονη. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαρκόπουλε? Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Βέβαια, σε αυτό το άρθρο εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Γιατί? Όχι γιατί διαφωνούμε με την ηλεκτρονική εφαρμογή ή την ενοποίηση των κανόνων αδειοδότησης και λειτουργίας, αλλά με το γεγονός ότι παραμένει ο ιδιωτικός τομέας και τα συστηματικά κριτήρια στη λειτουργία των δημόσιων ΚΔΑΠ. Να πάμε σε ένα άλλο άρθρο. Για τους άστεγους ως ωφελούμενο μονάδα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Για την κατηγορία των αστέγων που με τεράστιες δυσκολίες καταφέρουν να ενταχθούν σε προγράμματα στέγασης και επανένταξης, να βρουν θέσεις σε ξενώνες και υπνοτήρια, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αποτελεί ένα επίδομα πολύ μακριά από τις στοιχειώδεις ανάγκες τους για αξιοπρεπή διαβίωση. Ενώ η επανένταξη στην εργασία και την κοινωνία απαιτεί μια συνολικότερη κοινωνική πολιτική και κρατικό σχέδιο που σε καμιά περίπτωση δεν είναι στον προσανατολισμό της κυβέρνησης. Το αντίθετο, μάλιστα, η πολιτική της αναπαράγει τη φτώχεια και την αστεγία, αυξάνοντας τον αριθμό των αστέγων, και η κοινωνική πολιτική τιμωρεί και βασανίζει τους άστεγους και άπορους, περικόπτει κοινωνικά επιδόματα, αλλά και αυξάνει τα ενίκια. Βέβαια, πέρα από αυτή τη θέση μας, την οποία δεν μπορεί και δεν θέλει να ικανοποιήσει η κυβέρνηση, εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ προκειμένου να συνεχίσουν να παίρνουν το βοήθημα αυτό, και επειδή το διευρύνει και σε αυτούς που βρίσκονται σε φιλοξενία, σε μεταβατικές δομές. Για την καταβολή νοσηλείου, τροφίου σε φορείς που επαναλειτουργούν. Θέση μας είναι ότι οι προνοιακοί φορείς πρέπει να περάσουν στην ευθύνη του κράτους, να ανήκουν, να λειτουργούν και να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το κράτος και τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από το ασφαλιστικό ταμείο ή να εξαρτώνται από προγράμματα ΕΣΠΑ. Το κράτος να αναλάβει ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία και να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των δομών. Γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε παρόν, γιατί η κυβέρνηση με αυτή τη ρύθμιση, ενώ συμπεριφέρεται γαλοντόμα με λεφτά που δεν βάζει το ίδιο το κράτος και πετάει το μπαλάκι στο ασφαλιστικό ταμείο, δηλαδή στους ίδιους τους εργαζόμενους. Πάμε στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής και τα έσοδα του κρατικού λαχείου. Θέση μας είναι να αναλάβει το κράτος πλήρως την ευθύνη για τη λειτουργία όλων των απαραίτητων προνοιακών δομών, να σταματήσει η κοινωνική πολιτική να ασκείται με όρους φιλανθρωπίας, εθελοντισμού, επιχειρήσεων και τζόγου. Το αίτημα αυτό, βέβαια, η θέση αυτή του ΚΚΕ ενισχύεται ακόμα περισσότερο μέσα στην πανδημία. Ωστόσο, όμως, θα ψηφίσουμε παρόν σε αυτό το σχέδιο, σε αυτό το άρθρο το συγκεκριμένο. Για το άρθρο 15, στέγαση και εργασία για τους άστεγους.
Πρόκειται για ανανέωση προγραμμάτων που ήδη ισχύουν για τη στέγαση και την εργασία των αστέγων. Όλα αυτά τα προγράμματα έχουν σαν αποτέλεσμα να ανακυκλώνουν τη φτώχεια και την αστεγία, να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο παροχών για την κατηγορία των πιο εξαθλειωμένων, τόσο ώστε να μην βρίσκονται στον δρόμο και διαταράσουν την εικόνα των Δήμων και την κοινωνική συνοχή. Η αστεγία όμως, όπως η ανεργία και η φτώχεια, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια ενός άδικου συστήματος που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για την κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφενός δεν εξασφαλίζει τη σταθερή εργασία που προβλέπεται για την παράταση μέχρι τις 31 Τρίτου των συμβάσεων των εργαζομένων, που ήδη έχουν αποκτήσει εμπειρία σε έναν πολύ ευαίσθητο χώρο, και αφετέρου δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα του προσωπικού που πρέπει να υπάρξει σε δομές που ασχολούνται με την φροντίδα απροστάτευτων παιδιών, ατόμων με βαριά αναπηρία. Με δεδομένο ότι οι προνοιακές δομές που υποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας είναι σημαντικά υποσταλεχωμένες, είναι επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστούν με ταχύτητα οι αναλήψεις καθηκόντων από τους επιτυχόντες, η μονιμοποίηση όλου του επικουρικού προσωπικού που εργάζεται με διάφορες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς και η πρόσληψη πολύ περισσότερου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα. Βέβαια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το δικαίωμα να δουλέψουν έστω για ακόμη 4 μήνες ήδη οι εργαζόμενοι. Υπάρχει το άρθρο 19 για τη μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δεν θα συμφωνήσουμε με αυτό το άρθρο, διότι με την υποσταλέχωση του οργανισμού, αναγκαίες αποσπάσεις, μετακινήσεις των υπαλλήλων, κοινωνική λόγη κλπ. Θα ακυρώνονται. Εμείς λέμε ότι πρέπει να προσλάβει τώρα όλο το απαραίτητο προσωπικό με όλα τα δικαιώματα για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά. Όσον αφορά το θέμα των προγραμμάτων ενίσχυσης των κέντρων κοινωνικής πρόνοιας και των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, για μας είναι υποχρέωση του κράτους υποχρεωτικά και σχεδιασμένα να παίρνει μέτρα και να εφαρμόζει προγράμματα για την προστασία των εργαζομένων και των ανήκων των δομών αυτών. Όμως η διατύπωση της διάταξης έχει το σπέρμα της αυτοανέρεσης, αφού δεν βάζει το θέμα της υποχρεωτικής εφαρμογής προγραμμάτων και μέτρων, αλλά γενικά της δυνατότητας, δηλαδή να μπορεί να παίρνει μέτρα. Και όλα αυτά τη στιγμή που έχει αποδειχθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες, λόγω της έλλειψης των μέτρων σε πολλές κλειστές δομές, ιδιαίτερα φροντίδας ηλικιωμένων, που υπήρξε τεράστια διασπορά του ιού και δεκάδες απώλειες των ηλικιωμένων. Το άρθρο 23, υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του ΕΚΑ. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε το άρθρο αυτό, διότι πρώτον εφαρμόζει το σύστημα των αποσπάσεων, μεταθέσεων από το ήδη λειψό προσωπικό, και δεύτερον γιατί η διοικητική δομή δεν μπορεί να αποτελεί προσωπική υπόθεση επιλογή του κάθε Προέδρου και μάλιστα έξω από το δυναμικό της υπηρεσίας αυτής. Επίδομα στεγαστής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων, άρθρο 24. Πρόκειται για ένα επίδομα που απευθύνεται σε μια κατηγορία ανθρώπων από τους πιο εξαθλειωμένους, δηλαδή τους ανασφάλιστους ηλικιωμένους που δεν διαθέτουν δικό του σπίτι, ούτε σύνταξη, ούτε εισόδημα άνω των 4.320 ευρώ το χρόνο. Ένα επίδομα δηλαδή για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας, προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να μην πεθαίνουν στον δρόμο και διαταράσσεται πάλι η κοινωνική συνοχή. Και σε αυτό το επίδομα φτώχειας έρχεστε και αυστηροποιείτε ακόμα περισσότερο τις προϋποθέσεις, αυξάνοντας κατά 2 έτη το όριο ηλικίας για την καταβολή του. Ακόμη και για αυτό το ανεπαρκές στο επίδομα τύπου, επίδομα τύπου μπουρμπουάρ που λένε, προκύπτουν χιλιάδες δικαιούχοι με την αύξηση των ορίων. Εμείς δεν συμφωνούμε με την αύξηση των ορίων ηλικίας και σας καλούμε και τώρα να το αποσύρετε, να το αφήσετε τουλάχιστον στα 65 έτη. Όσον αφορά το άρθρο 25 για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, εμείς λέμε ότι τα ιστορικά κριτήρια πρέπει να αυξηθούν. Δεν μπορεί
αυτό το νούμερο του 4.320 να μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει να αυξηθούν τα όρια αυτά για να μπορεί να δίνεται το επίδομα. Γι' αυτό και δεν θα ψηφίσουμε το άρθρο 25. Το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, που πήραν και οι υπόλοιποι. Ερχόμαστε στο άρθρο 31, στο επίμαχο άρθρο, που όπως είπαμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο, είναι αυτό που πέρασε και στα μέσα ενημέρωσης ως νομοσχέδιο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχουν πολλές μελέτες, επιστημονικές μελέτες όπως λένε, οι οποίες υπηρετούν οι διάφοροι επιστήμονες ή το κεφάλαιο, τους επιμελητικούς ομίλους ή τους εργαζόμενους. Το ότι η εισφορά αποτελεί μισθό, φαντάζομαι ότι είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα. Το ότι η μείωση των εισφορών θα ωφελήσει τους εργαζόμενους, αυτό είναι ένα επιχείρημα έολο, που δεν μπορεί να το επικαλείστε. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι στα πλαίσια, αν θέλετε, της στρατηγικής αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλο τον κόσμο, που θέλει την πλήρη απαλλαγή του κεφαλαίου αλλά και του κράτους από την ευθύνη της συμμετοχής στην ασφάλιση. Οι κατευθύνσεις αυτές εξάλλου περιλαμβάνονται στο πόρισμα Πισαρίδη. Είπαμε και χθες αρκετά για το θέμα αυτό της μείωσης των εισφορών και ποιες θα είναι οι συνέπειες και στα έσοδα του ΟΑΕΔ, αλλά βέβαια και από εκεί και πέρα στον σχεδιασμό αυτών που λέμε τη στήριξη των ανέργων. Και είναι γνωστό ότι δεν φαντάζομαι να νιώθετε ικανοποιημένοι ότι από το 1.100.000 ανέργους επιδοτείται μόνο το 16%. Αν είστε ικανοποιημένοι, πέστε τους σε αυτούς τους ανέργους, τους 870.000, οι οποίοι δεν έχουν που να ακουμπήσουν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αποσύρεται αυτό το άρθρο, δεν μπορεί να το ψηφίσουμε και φαντάζομαι ότι σύσσουμε η αντιπολίτευση δεν πρέπει να το ψηφίσει, όπως βέβαια και άλλοι από την συμπολίτευση καλούμε, δηλαδή να μην ψηφιστεί αυτό το άρθρο 31 που μειώνει την εισφορά κατά τις προσιστές μονάδες. Επίσης θα θέλαμε στο άρθρο 42 για το ψηφιακό μετασχηματισμό διαδικασίας απονομής σύνταξης, έχουν ρωτήσει βέβαια κι άλλοι, θα θέλαμε να μας δώσει στοιχεία για την έκδοση συντάξεων της περιβόησης της εξαγγελίας της μιας μέρας ή του λίγου, των λίγων λεπτών που λέει ο Υπουργός. Τι είναι αυτή η ψηφιακή σύνταξη, είναι μόνο του ΟΓΑ και μεταβιβάσεις λόγω θανάτου. Αλλά και εδώ πάλι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Εμείς λέμε ότι κοροϊδεύετε όταν μιλάτε για τις ψηφιακές συντάξεις για να κρύψετε τη σκόπιμη καθυστέρηση της έκδοσης των συντάξεων που εκκρεμούν και των αιτήσεων σταξιδότησης που θα μεγαλώνουν από αυταπασχολούμενους και άλλους μικροεπαγγελματίες. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να στελεχωθούν πλήρως οι υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό για να μπορούν να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Και η έκδοση βέβαια όλων των απαιτούμενων εγκυκλίων ώστε να σταματήσει συνολικά το έσχος της καθυστέρησης. Ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες εγκύκλοι. Σε σχέση με τα αβωτερόπλευρα ορφανά, το άρθρο 44, γνώμη μας είναι ότι το αβωτερόπλευρο ορφανό, πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, να παίρνει το 100% της σύνταξης. Ή τουλάχιστον να μην αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τη χείρα, χωρίς παιδιά. Δηλαδή να παίρνει το 70% της σύνταξης. Δεν βάζουμε κριτήριο το πόσες συντάξεις παίρνει. Και εξάλλου πρόκειται για ένα απεριελάχιστο αριθμό δικαιούχων και ούτως ή άλλως χορηγείται ως το 24ο έτος της ηλικίας τους. Είναι μια στοιχειώδης προστασία για τους ανήλικους, για αυτούς που έχουν μείνει ορφανοί. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λίγο. Όσον αφορά το άρθρο 52, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε γιατί υπάρχει μια παράταση της ομοιρίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ έως το τέλος του Ιουνίου του 20, απαγορεύοντας ουσιαστικά να πάρουν μέρος στην κινητικότητα. Το άρθρο 61, ανάθεση σε ιδιώτες δικηγόρους, μηχανικούς
εργασιών σχετικών με την κατοχύρωση εμπράγματων δικαιωμάτων του ΑΕΔ στο κτηματολόγιο. Επειδή γνωρίζω ότι στον ΑΕΔ υπήρχε μια υπηρεσία στελεχωμένη με μηχανικούς, δικηγόρους κτλ., νομίζω ότι εδώ αναθέτουμε, ιδιωτικοποιούμε τομείς του οργανισμού που έχουν ιδιωτικοποιηθεί πολύ βέβαια, αλλά ένας ακόμα τομέας όπου υπάρχει μια υπηρεσία που είναι στελεχωμένη και μπορεί να ανταποκριθεί. Σε σχέση με τις εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κοινών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ. Νομίζω ότι εδώ πρέπει αυτό το πράγμα να το πάρετε πίσω. Γιατί υπάρχουν κριτήρια, υπάρχουν κανόνες που διατίθεται οι κατοικίες και δεν μπορεί εδώ να παίζεται παιχνίδια τέτοια ρουσφετιών. Το θέμα το επίσης την προσθήκη κοινωνικού εταίρου. Και αν θέλετε, εδώ τελειώνετε, κύριε. Τελειώνω, κύριε, με αυτό. Στο γνωματικό όργανο της πολιτικής του ΑΕΔ. Προφανώς πρόκειται για τον ΣΕΤΕ. Εμείς διαφωνούμε. Ο ΑΕΔ είναι ένας οργανισμός που συνεισφέρουν μόνο εργαζόμενοι και αυτοί κανονικά θα έπρεπε να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του οργανισμού. Με αυτά και τα υπόλοιπα άρθρα θα τα πούμε στην Ολομέλεια.